αυτοκίνητα! Βρε, καλημέρα! Α, δεν σας έχω πει, είναι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ό,τι επιθυμείτε να είστε καλά. Λοιπόν, θα κάνω ένα weekly vlog. Πετάνε τα μαλλιά μου. Λοιπόν, σήμερα ξεκίνησα ωραία και καλά να πάω στο γυμναστήριο, γι' αυτό με βλέπετε και είμαι λίγο τιμένη, βέβαια έχει μείον 2 έξω. Λοιπόν, ξεκίνησα να πάω στο γυμναστήριο και φτάνω εκεί ωραία και καλά. Και είχε σπάσει ένα σωλήνα μέσα και είχαν πλημμυρίσει. Οπότε άκυρο το γυμναστήριο για τώρα το πρωί. Πήγα να κάνω πρωινή προπόνηση και το θέλω πάρα πολύ. Πήγαμε τόσο όρεξη. Και τώρα, μια και δεν μπορώ να πάω γυμναστήριο, θα ετοιμάσω τα πράγματά μου, θα ετοιμαστώ κι εγώ και θα πάω δουλειά. Παιδιά, έχει τόσο κρύο, έχουν παγώσει τα χέρια μου πραγματικά. Εδώ δεν χιόνισε. Μάλλον όχι, χιόνισε ψέματα. Χιόνισε, έριξε κάτι σκατουλάκια και τώρα το έχει λιώσει, έχει μείνει λίγο στα αυτοκίνητα και αυτά. Απλά έχουμε το κρύο. Πολύ. Και αυτά που λέτε, τα λέμε σε λίγο. Να είμαστε λοιπόν σε ένα γνώριμο μέρος. Παιδιά, κάνει τόσο κρύο και δεν έχει ζεσταθεί το αυτοκίνητο ακόμα για να ανάψω το air condition. Μα, καθίστε. Τόση ώρα προσπαθούσα το μεταξύ να σας στηρίξω την κάμερα για να δω κάτι κάνει. Αχ, είμαι ντυμένη σαν αρκούδα. Και έτσι που λέτε, τώρα ξεκινάω να πάω στη δουλειά. Καθίστε να βγάλω και αυτό, γιατί τις προάλλες το φόραγα, επειδή κρύωνα και μπερδεύτηκα στις ταχύτητες και μου γλίστρισε το χέρι. Μαγκώθηκε κάπου στο λευγέ, τέλος πάντων. Και this is the face of the day. This is the outfit of the day. Δεν μπορείτε να δείτε βέβαια και πολλά. Αχ, Παναγιά μου, κάνε λίγο ζέστη. Έχουν ξυλιάσει τα χέρια μου. Έχω πάρει μαζί μου πάλι τον υπολογιστή. Γιατί δούλευα όλο αυτό το καιρό. Θυμάστε πριν κάτι αιώνες που είχα ένα φάκελο να τον παραδώσω στην πολεοδομία κτλ. Ναι. Γι' αυτό ακόμα παλεύω, δυστυχώς. Το κακό είναι ότι μου έχουν ζητήσει, επειδή είναι μια δύσκολη υπόθεση, μου έχουν ζητήσει ένα κάρο χαρτιά, δηλαδή μόνο σχροχάρτη από τον πάπα που δεν έχω πάρει. Τι να πω. Αχ, Παναγία μου, έλα, ζέστητε ένα λιγάκι. Αχ, Θεέ μου. Και έτσι που λέτε, σήμερα θα είναι περισσότερο μια busy day παρά δεν θα κάνω τίποτα ιδιαίτερο. Είναι μια κατούλα, παιδιά, μπροστά και περνάει το δρόμο. Μην την πατήσουμε κιόλας, ντροπή μας. Ο δικός μου γατούλης είναι κουκουλωμένος. Κρυώνει κι αυτός ο καημένος. Και έτσι που λέτε, ξεκινάμε να πάμε στη δουλειά μας. Ελπίζω αυτή τη φορά. Κάτσε να κατεβάσω και αυτό λίγο. Ελπίζω αυτή τη φορά να τα καταφέρω και να την πάρω επιτέλους αυτή την άδεια. Πραγματικά, εντάξει, ο άνθρωπος, ο πελάτης μου θα με καριδώσει στο τέλος, έτσι πως πάει η κατάσταση. Αλλά πραγματικά είναι τόσο δύσκολο, τόσο ψυχοφθόρο. Δηλαδή, φανταστείτε, αυτή την άδεια την είχα βάλει πέρσι και θα την πάρω φέτος. Και το λέω πέρσι, όχι το 16 που μας πέρασε, το 15 που μας πέρασε. Όχι, ψέματα. Το Φεβρουάριο του 16, οπότε κοντεύω χρόνο που είναι μέσα η άδεια και είναι πραγματικά ντροπή. Αλλά να μου πεις, εντάξει, εγώ φταίω, φτάνει και οι δημόσιες υπηρεσίες λίγο. Αν σκεφτείς ότι την έβαλα μέσα και η αρχιτεκτονική επιτροπή μου ζητήσαν από το Φεβρουάριο που την έβαλα, συνεδρίαζα το Μάιο. Συν άλλα χαρτιά, σκατόχαρτα που μου έχουν ζητήσει. Τέλος πάντων, πολύ σας παραπονιέμαι γι' αυτά. Τι άλλο να σας πω. Είχα πει κάποια στιγμή στο Snapchat ότι πριν κάμουν μια εβδομάδα περίπου ότι θα έκανα ένα vlog γιατί θα πήγαινα στην Αθήνα με την Πέπη. Και βλακεία τώρα, εντάξει, δεν έκανα, γιατί όμως είχα τους λόγους μου. Το κακό ήταν ότι ήρθε μαζί μου και ένας συνάδελφος και πήγαμε και κάναμε και μια άλλη δουλειά. Οπότε, εντάξει, δηλαδή ήταν να πάω μόνη μου και ήρθε και ο άνθρωπος μαζί. Τώρα, εντάξει, δεν μπορούσα να βγάζω την κάμερα έξω και να τραβάω. Αλλά περάσαμε πολύ ωραία. Πήγαμε και φάγαμε και σούσι. Πάμε και έτσι φάγαμε. Πήγαμε την Πέπη και φάγαμε μετά. Και αυτά που λέτε, ελπίζω να καταφέρω να τη δείτε σε αυτό το vlog. Δεν ξέρω αν θα βγούμε και τέτοια, γιατί είναι μια περίεργη εβδομάδα. Σας λέω, θα έχω πολύ δουλειά αυτή τη εβδομάδα. Και νομίζω αυτά έχω να σας πω. Άντε μην μιλάω πάρα πολύ, γιατί εντάξει, θα μου βγει κανένα vlog τεράστιο αν είναι να σας κάνω όλη τη εβδομάδα. Και αυτά τα λέμε αργότερα. Παιδιά, μάλλον δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η δουλειά. Τώρα πάλι πήγα στην πολεοδομία και θέλουν και κάποιες άλλες αλλαγές. Οπότε τώρα περιμένω τον τοπογράφο μου να πάμε στο οικόπεδο να τραβήξουμε μία φωτογραφία. Γιατί γαμώτο. Θέλω να τελειώνω, γιατί θα φύγω σε λίγες μέρες. Οπότε πρέπει να το τελειώσω οπωσδήποτε αυτή τη δουλειά. Όσο να είναι. Και για να πληρωθώ κιόλας επίσης.
Και έτσι που λέτε, και τώρα περιμένω το παιδί να έρθει να με πάρει και να φύγουμε. Και μπορεί να πω και στα τζάμπο, γιατί θέλω να πάω να πάρω και μια βαλίτσα. Φαίνεται ότι λες και φοράω πολύ ρουζ. Αλλά δεν νομίζω. Okay. Και πάλι, μόλις γύρισα σπίτι, πήγα στη μαμά μου και έφαγα το μεταξύ. Παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς αυτό. Αχ, τι εκνευριστικό πράγμα. Επειδή δεν έχει καθόλου υγρασία έξω, είναι πολύ ξηρός ο καιρός, τα μαλλιά μου ηλεκτρίζονται. Και φοράω και το πουλόβερ και όλες και βγάζω κασκόλ και τέτοια και ακούω τσικ, 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 που κάνει το στατικός ηλεκτρισμός και μου τη δίνει στα νεύρα τώρα, γιατί τα μαλλιά μου δεν κάθονται. Κάθονται μεν με τη λάκα, αλλά βλέπετε, πετάνε τρίχες από εδώ, πετάνε τρίχες από εκεί. Και που λέτε, τελικά έκανα αυτή τη δουλειά που ήθελα. Βγάλαμε αυτή τη φωτογραφία, κάναμε 20 χιλιόμετρα, πήγαινε 20 χιλιόμετρα έλα για να βγάλουμε μία φωτογραφία. Τέλος πάντων, και τώρα τι έχω να κάνω. Έχω body art σήμερα 5 η ώρα, πήγα στη μαμά μου, έφαγα. Και αυτό. Ω, καλώστε μου! Παιδιά, και περιμένουμε πάλι να. Πες κάτι. Όχι, έχει μείνει κάγκελο απλά. Και περιμένουμε πάλι τώρα να ξαναχιονίσει, λέει. Κατά τις 8 η ώρα, άντε να δούμε τώρα. Ελπίζω αυτή τη φορά να το στρώσει, γιατί την προηγούμενη φορά ήταν πραγματικά απογοητευτικά. Τι λες κι εσύ? Έκανες τίποτα? Ήτανε κουκουλωμένος μέχρι τώρα, παιδιά. Πήγα στο δωμάτιο και τον βρήκα απλά να είναι κουκουλωμένος. Λοιπόν, τα λέμε αργότερα. Δεν θα σας πάρω πάλι στο body art, αλλά κάποια στιγμή νομίζω θα σας πάρω το γυμναστήριο όταν ξεπλημμυρίσει. Λοιπόν, τα λέμε αργότερα. Αυτό κάνουμε όλη μέρα. Τι τρέχει! Τι τρέχει! Ναι, και τσακώνεται με το χαλί μετά. Θα το φας το χαλί! Οκ. Α! Είναι τώρα μου πεις για την κάλτσα. Φυσικά, αλλά δεν... Την κριτσούλα μου. Είναι. Φυσικά. Άντε, σας αφήνω να παίξω λίγο μαζί του. Τι κάνετε στα αυτοκίνητα? Βλέπετε τα μισή μου, πότε μας. Εντάξει, καλή φάση. Α, δεν μπορεί βλάβο. Τώρα. Έλα, πού με πας. Παναγία μου. Αχ, Θεέ μου, πού πάμε! Μαριλού! Πώς σου φαίνεται που χιονίζει! Ωραία! Έλα! Καλημέρα, είναι λίγο αργά, αλλά είμαι στο σπίτι γιατί υπάρχουν προβλήματα. Ωραία προβλήματα πάντως. Παιδιά, έριξε ένα χιόνι χθες. Δεν το περίμενα με τίποτα, γιατί την πρώτη φορά μας είπαν ότι θα χιονίσει, δεν χιόνισε καθόλου. Τη δεύτερη φορά έριξε κάτι σκατουλάκια, αλλά τώρα, εντάξει, είπαμε του γύφτου χέσε και καθίσε και ξεκολλιάστηκε. Καθίσε να σας δείξω. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Το έχει φέρει μέχρι μέσα. Αυτές εδώ είναι οι πατούσες του γάτου. Είναι, βγήκε έξω, έφτασε μέχρι εκεί και γύρισε πίσω. Κοιτάξτε, εντάξει, αυτό είναι το πίσω μας στο μπαλκόνι. Αλλά παιδιά, τι να, έριξε κανένα δεκάποντο, δωδεκάποντο, μπορεί 15 πόντους εκεί. Τι τέλειο. Τι λες κι εσύ που βγήκες έξω? Τίποτα. Δεν εντυπωσιάστηκες και πολύ, εκκριώνεις. Okay, παρόλο που είχα σήμερα δουλειές να κάνω και αυτά, εντάξει, δεν πάω πουθενά. Δεν κουνάω το αυτοκίνητο για κανένα λόγο, με τα πόδια επίσης δεν πάω, γιατί είναι περίπου 1,5-2 χιλιόμετρα η δουλειά μου από εδώ. Οπότε θα κάτσω να πιω καφέ. Λοιπόν, θα κάνουμε μια απόπειρα να το ανοίξουμε να βγει έξω. Ε? Για έλα. Α?
Άντε και κάνει γρήγορα. Αυτό ήτανε. Δεν θες να βγεις να δεις τσορία Winnie. Όχι. Ναι. Έλα τι κάνει κρύο. Και άδεσαι να το δείξω. Ναι, πάμε άκρη-άκρη στο χιόνι, δε. Τι είναι, κανή και κρύο, θα παγώσω. Α, μόλι το καημένο. Αυτό ήταν. Πώς ήταν η εμπειρία σου? Hello και πάλι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είμαι όλη μέρα, εντάξει, έχω λιώσει. Δεν κάνω τίποτα πραγματικά. Εντάξει, διαβάζω λίγο Ιαπωνικά από ό,τι βλέπετε έχω εδώ. Τα βιβλία μου, γιατί δυστυχώς το νητρία έχει πάρα πολύ ύλη. Δυστυχώς και δεν την προλαβαίνω. Και αυτό το τσουλούφι που πετάει, εσείς το χειμώνα βγάζετε φύτρες. Εγώ γεμίζω και μου τη δίνει στα νεύρα γιατί μου πετάνε τσουλούφια. Τέλος πάντων. Και τώρα θα κάτσω να μαγειρέψω, θα φτιάξω μακαρόνια με κιμά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να φτιάξω μακαρόνια με κιμά, αλλά πριν γίνει όλο αυτό με το χιόνι, μου λέει: μάνα μου, θα κάνω γιουβαρλάκια, μου λέει: έχεις κιμά? Λέω: έχω. Μου λέει: άντε, μου καλύτερο να ξεπαγώσει, για να συμπληρώσω κι εγώ το δικό μου το κιμά. Και... αλλά τελικά δεν μπορώ να πάω στη μαμά μου, έτσι πως είναι ο καιρός. Οπότε αυτή έφτιαξε κάτι άλλο, και εγώ αναγκαστικά θα φτιάξω κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, επειδή μας είχαν. Για όλο το χιονιά και για όλα αυτά. Είχα πάρει προμήθειες, είχα πάρει πράγματα διάφορα, ξέρω εγώ, σνακ, ιστορίες αυτά, τα οποία στον πρώτο χιονιά, όχι στον πρώτο χιονιά, ήταν και ο Σταύρος εδώ πέρα, στο δεύτερο χιονιά που περιμέναμε, είδα την απογοήτευση και άρχισα και έτρωγα, οπότε δεν έμεινε τίποτα από τις προμήθειες που έχω πάρει, έχουν μείνει πολύ λίγα πράγματα δυστυχώς. Και τώρα αναγκαστικά, εγώ ήθελα να σας πω να φάω σούπα. Αλλά τώρα αφού έχω βγάλει και το κιμά να ξεπαγώνει, θα φτιάξω κάτι σε... αλλά δεν είναι χωρίς να κάνω γιουβαρλάκια, οπότε θα φτιάξω μακαρόνια με κιμά. Okay. Α, ήρθε και ο κάτος, παιδιά, είχε βγει έξω, αλλά μην φανταστείτε, πηγαίνει άκρη-άκρη στο μπαλκόνι απλά και κάθεται και τώρα κάθεται και με κοιτάει. Το καημένο. Καθίστε να σας δείξω λιγάκι. Δεν ξέρω αν τον βλέπετε εδώ στην κουρτίνα. Βλέπω και ένα άνιμε εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και έτσι που λέτε, πάω να το ανοίξω, να μαγειρέψω. Γιατί θα φάει το μπαλκόνι, το παράθυρο. Και τα λέμε αργότερα, παιδιά, φιλιά. Λοιπόν, αποφάσισα να πάω στην αδελφή μου, η οποία είναι 20 μέτρα πιο κάτω. Γιατί μου λέει ότι έχει φαΐ, οπότε πάμε. Παιδιά, ξαναχιονίζει. Oh, fuck. Όπω! Κάτω από το αμάξι το βρήκα. Είχε κι άλλους. Είχε κι άλλους. Πάω να πάρω άλλο ένα. Πάμε να πάρουμε προμήθειες. Μαρία, έπρεπε να βγεις. Ναι. Βγήκαμε στις 4 η ώρα. Ναι, ναι, να πάρουμε. Κοίτα εδώ. Δεν θα πιάμε, θα παγώσουμε. Κοιτάξτε. Όπω κι άλλο, έλα. Έλα, πάμε. Καλέ, πάμε γρήγορα να μην χιονιστούμε. Παιδιά, τώρα το ρίχνει παχιό-παχιό. Είναι πολύ ωραία. Ευτυχώς με πήρε τώρα ο καθηγητής μου τηλέφωνο και μου είπε να κάνουμε μάθημα σήμερα. Κανονικά είχαμε αύριο, αλλά θα κάνουμε σήμερα. Να περάσει και λίγο η ώρα, γιατί πραγματικά βαριέμαι. Είναι ωραίο το χιόνι, αλλά άμα κάθεις όλη μέρα μέσα και δεν κάνεις τίποτα. Εν τω μεταξύ, πήγε και λίγο και η καρδιά μου στην κούλουρη, γιατί ο απέναντι έχει ένα χαμηλό αυτοκίνητο, ο οποίος δεν ξέρω για ποιον ηλίθιο λόγο το έβγαλε έξω τέτοια μέρα τώρα για να κάνει μαγκές, για δεν ξέρω τι είσαι, η κάγκουρα είναι ο τύπος. Και προσπάθησα να μπει μέσα και το αυτοκίνητο μου είναι απέναντι από την καραζόπορτά του και κάνει μια κολλιά και φεύγει το αυτοκίνητο. Και λέω: εντάξει, τώρα έρχεται κατά πάνω στο δικό μας. Ευτυχώς σταμάτησε και βγήκε έξω και έσκαψε το χιόνι. Μιλάμε. Ήθελα να τον σκοτώσω πραγματικά. Έχουν ένα κάρο αυτοκίνητα γιατί ήταν ανάγκη να βγάλει αυτή τη μαλακία τώρα έξω. Τέλος πάντων, και έτσι που λέτε, οπότε θα κάνω μάθημα τώρα σε λίγο. Hey. Καλημέρα. Είμαστε στην επόμενη μέρα. Σας άφησα κάπου στο μεσημέρι εχθές που έκανα μάθημα. Έκανα μάθηματα Ιαπωνικά. Που λέτε και μετά δεν έκανα τίποτα. Έκατσα απλά και έλειωσα. Όπως και τώρα, ας πούμε, είναι πρωί
βρέχει, το έχει λιώσει το χιόνι σχεδόν. Το κακό είναι βέβαια ότι τα πάντα έχουν γίνει πάγος. Δηλαδή δεν μπορείς να βγεις έξω. Εμένα βγήκε η μάνα μου και μου φέρε κουλούρι, γιατί είναι πιο κοντά ο φούρνος αυτήν. Και δεν κάνω τίποτα. Βασικά αύριο θα πάω δουλειά κανονικά. Να σου πω την αλήθεια, ψιλοβαριέμαι κιόλας. Δηλαδή, ψιλοβαριέμαι, όχι να πάω δουλειά, ψιλοβαριέμαι που είμαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Και έχω λιώσει στα άνιμε, τώρα βλέπω άλλο ένα εδώ. Το βλέπω από χθες, έχω φτάσει ήδη στο ένα το επεισόδιο, οπότε κοντεύω να το τελειώσω γιατί είναι 12 επεισόδια. Και έτσι που λέτε, θα βάλω σε λίγο να μαγειρέψω. Και αυτά. Νομίζω θα έχετε βαρεθεί να με βλέπετε στον καναπέ. Μόλις τώρα έφαγα μεσημεριανό, αν και είναι 4,5 ώρα, βαριόμουν να μαγειρέψω. Έκανα chicken noodle soup, το οποίο είναι πανεύκολο να το φτιάξεις. Απλά πετά το κοτόπουλο και τα noodles μέσα, τίποτα άλλο. Και τώρα θα κάτσω να διαβάσω λιγάκι ιαπωνικά, θα κάνω λίγο listening. Γιατί το listening είναι το κομμάτι το οποίο το φοβάμαι περισσότερο, ειδικά τώρα που έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγματα. Ξέρετε κάτι, σκέφτομαι, επειδή είμαι όλη μέρα μέσα, αύριο θα βγω, και επειδή έχω μαζέψει αρκετό υλικό να σας το κλείσω κάπου εδώ το vlog, σήμερα δεν θα πάω το γυμναστήριο και τέτοια, γιατί έξω έχει ρίξει πάρα πολύ βροχή και οι δρόμοι είναι παγωμένοι και έχει πραγματικά πάγο και εγώ δεν θέλω τώρα να πάω να οδηγήσω σε μια τέτοια κατάσταση, ειδικά που έχει ανηφόρες εδώ και τέτοια. Οπότε θα σας το αφήσω κάπου εδώ, νομίζω ότι πρέπει να βγει αρκετά μεγάλο. Και αυτά που λέτε, θα σας πω ότι την αρχές του επόμενου μήνα θα φύγω, θα πάω στον άντρα μου, οπότε πιστεύω ότι θα σας πάρω κάποια καλύτερα vlog από εκεί, μια και θα πάμε να δούμε μια ξένη χώρα. Και αυτά που λέτε, οπότε υπομονώ και γι' αυτό. Όπως σας είπα, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε του like, κάντε subscribe αν θέλετε να βλέπετε καινούριο content από μένα, πατήστε και αυτό το ρημάδο καμπανάκι γιατί από ό,τι φαίνεται κάτι έχει γίνει στο YouTube και δεν παίρνουν ειδοποιήσεις, δεν ξέρω και εγώ τι. Αφήστε μου ό,τι comment θέλετε από κάτω και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, γεια σας! Oh, fuck.